Κύριε Σουφάκη, ποια είναι η εικόνα η δική σας από αυτό το πάρε και δώσε μέσα εισαγωγικά στο Βερολίνο, που είναι όμως κατά τεκμήνιο και η μεγαλύτερη έκθεση για τον τουρισμό στον κόσμο? Ναι. Κύριε Σαχίνη, είναι σαν εικόνα, η εικόνα που παρουσιάζεται από χθες στο Βερολίνο είναι σύνθετη. Με την έννοια ότι υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Καταγράφεται η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, η οποία έχει να κάνει με τη θέση που παίρνουν κάποια κράτη και οι λαοί των κρατών αυτών απέναντι στα θέματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με το θέμα της μετανάστευσης. Κράτη όπως η Γερμανία και η Αγγλία πάνε καλά, είναι, ευτυχώς είναι τα βασικά μας, οι βασικοί μας τουριστικοί αιμοδότες. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι η Γερμανία και η Αγγλία θα έχουν θετικό πρόσημο. Δεν μπορώ να πω όμως το ίδιο για όλες τις άλλες χώρες. Η Γαλλία παρουσιάζει μια σταθερότητα. Ναι. Κάποιες άλλες χώρες όμως, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία κλπ. Υστερούνε. Φαίνεται ότι υστερούνε. Έχουν κράτημα δηλαδή, λέτε, και οι πολίτες με αυτά που ακούνε από τις κυβερνήσεις, σου λέει, που να πάω τώρα εκεί οι με αυτά. Οι πολίτες ακούνε αυτά που τους λέει στα μίντια η κυβέρνηση και η πολιτική τους, από τη μία, και από την άλλη παρακολουθούν εικόνες από την Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα λέτε... Είναι κακά τα ψέματα. Εάν ένας άνθρωπος θέλει να πάει να κάνει διακοπές κάπου, ναι, πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα που αποζητά, αποζητά και ένα κλίμα, ένα περιβάλλον. Εμείς έχουμε τον ήλιο και τη θάλασσα επειδή μας τα έχει χαρίσει ο Θεός. Το περιβάλλον όμως που φτιάξαν οι ανθρώποι και που φτιάχνουμε εμείς δεν είναι και τόσο θελκτικό, τόσο ελκυστικό για ανάπτυξη τουριστική. Άρα υπάρχει προβληματισμός, λέτε. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Ελπίζομαι όμως ότι το τελικό πρόσημο από την ευρωπαϊκή αγορά θα είναι ένα συν-πλην 4-5%, δηλαδή συν θα έλεγα εγώ. Θέλω να κρατήσω μια αισιοδοξία να πω ότι φέτος η ευρωπαϊκή αγορά θα μας δώσει ένα 4-5% συν, το οποίο βέβαια σε σχέση με το τι συμβαίνει στο περίγυρο της χώρας μας, θα έπρεπε να, εμείς σήμερα να έπρεπε να έχουμε κλείσει τη σεζόν αποκρατήσεις από την καταιγίδα που θα είχε ενσκύψει στη χώρα μας από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, όπως έγινε στην Ισπανία. Καταιγίδα πραγματική προκρατήσεων, με αποτέλεσμα η Ισπανία σήμερα σχεδόν να έχει κλείσει το 80% της σεζόν του 2016. Εμείς είμαστε σε ένα 0 έως 5% συν από πέρυσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο έχουμε επηρεαστεί. Αρνητικά, αλλά εντάξει. Ναι. Πείτε μου κάτι, με την εμπειρία που έχετε και την προτέρα, το γεγονός ότι η Κρήτη μπορεί να φανεί τώρα λίγο κοινικό, αλλά έτσι είναι. Ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό είναι, στο μεγάλο κάδρο δεν είναι. Παίζει ένα ρόλο, κατά τη γνώμη σας, για την ώρα, καλό. Είναι αυτό το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει την Κρήτη σε μια μεσαία κατάσταση. Δηλαδή, κάποιοι που γνωρίζουν το χάρτη της Ελλάδας, ναι, εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα να έρθουν στην Κρήτη. Οι περισσότεροι όμως δεν γνωρίζουν το χάρτη της Ελλάδας. Ακούνε για τα ελληνικά νησιά, νησί είναι και η Κρήτη. Άρα λοιπόν ο μόνος διαχωρισμός που έχει γίνει και φαίνεται άλλωστε από τις υποκρατήσεις είναι τα ανατολικά νησιά και τα δυτικά νησιά. Ανατολικά νησιά συμπεριλαμβάνεται και η Κρήτη, δυτικά νησιά είναι τα Ιόνια. Α, μάλιστα. Όχι, έχει ενδιαφέρον έτσι πως το αποκωδικοποιείτε. Πάω τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί είναι ο χτύπος του τουρισμού η μεγάλη έκθεση κατά τεκμήριο είναι του Βερολίνου. Ωστόσο, όπως το υπενιχθήκατε, γύρω μας γίνεται το «Έλα να δεις», και με βάση τα όσα έχουν πρόσυμβει και με την Τουρκία και με τη Ρωσία, το λογικό και επόμενον και αναμενόμενον για μένα είναι, με βάση και τη γραμμή που βλέπω ότι κρατάει η ρωσική κυβέρνηση, ότι λογικά φέτος θα έπρεπε να αναμένουμε θεαματικές εξελίξεις. Ο θάνατος στη ζωή μου, αλλά αυτή είναι η ζωή, στο επίπεδο των Ρώσων. Και ρωτώ, γιατί επιπλέον θυμάμαι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι υπήρξε μία παρέμβαση στο να αυξηθούν αυτό που ζητάγατε όλοι εδώ οι φορείς και εσείς προσωπικά, τα visa center,
στις ρωσικές πόλεις και να σταματήσει αυτό η ταλαιπωρία που λειτουργούσε και ανασχετικά. Τι εικόνα έχουμε εδώ? Κύριε Σαχίνη, είναι πράγματι καταπληκτικό. Δύο φορές, μία φορά πριν από τρεις μήνες και άλλη μία φορά εχθές, η ρώσικη κυβέρνηση εξεδήλωσε την επιθυμία της να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε, όχι μόνο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ζήτηση από τη μέρους της Ελλάδας σε αύξηση των τουριστών από τη Ρωσία, αλλά να βοηθήσει και η ίδια η Ρωσία, μιλώντας βέβαια για 1,5 εκατομμύριο επιπλέον Ρώσους, τους οποίους θα έσπρωχνε εντός εισαγωγικών η Ρωσία προς την Ελλάδα, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε φέτος να είχαμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια Ρώσους στην Ελλάδα, με βάση και την επιθυμία της Ρωσίας. Εμείς το μόνο που κάναμε είναι να εξασφαλίσουμε τα περισσινά νούμερα, τα οποία είναι της τάξης των 600.000, με διάφορες έτσι υποσχέσεις για περαιτέρω αύξηση, η οποία θα φτάνει το 1 εκατομμύριο. Ας πάμε τώρα στο τι συμβαίνει σήμερα. Ναι. Πέρασε μια τροπολογία πριν από 10 μέρες στη Βουλή, η οποία θα επέτρεπε στην ελληνική κυβέρνηση να διορίσει ή να επιτρέψει στο προξενείο μας στη Μόσχα να προσλάβει εποχιακούς υπαλλήλους για να λύσουν το θέμα, φτάνοντας τον αριθμό των 150. Προς το παρόν αυτό έχει μείνει στα λόγια. Στην πράξη δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Μάρτιο μήνα δεν έχει συμβεί τίποτα? Όχι, σε 10 μέρες είναι και η έκθεση της Μόσχας, κύριε Σαχίνη, και δεν ξέρω τι θα ανακοινώσουμε στη Μόσχα. Φοβάμαι ότι στη Μόσχα δεν θα ανακοινώσουμε γεγονότα, θα ανακοινώσουμε πάλι προθέσεις, τα πράγματα τα οποία θα γίνουν. Έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες, ναι, για αυτό το θέμα, ώστε να δώσουμε τη διαβεβαίωση, να πείσουμε τους Ρώσους tour operator να αυξήσουν και ανάλογα τα προγράμματά τους. Οι Ρώσοι tour operators αύξησαν τα προγράμματά τους, φτάνοντάς τα για το 1.200.000 στην Ελλάδα. Αυτό έγινε πριν από 1,5 μήνα, όμως τώρα, βλέποντας την καθυστέρηση, αρχίζουν και ακυρώνουν αλυσίδες πτήσεων, δηλαδή πτήσεις που κρατάνε από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Σιγά σιγά αρχίζουν και φεύγουν αλυσίδες πτήσεων και το 1.200 έχει πέσει κάτω από το 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πάλι πού θα φτάσει για αυτό. Συγγνώμη, η καθυστέρηση γιατί, αφού δεχτήκαμε? Η καθυστέρηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οφείλεται στο γεγονός ότι ο πάροχος, ναι, των Visa Centers, ο οποίος υπήρχε μέχρι τώρα και όλα τα χρόνια και με τον οποίο κάναμε μια χαρά τη δουλειά μας, ναι, για κάποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να τον αλλάξει. Ωραία. Το ανακοίνωσε λοιπόν ότι από το Σεπτέμβριο και μετά του 2016 δεν θα είναι αυτός ο πάροχος, θα είναι ένας άλλος πάροχος, ο οποίος έγινε από κάποιους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Και αναρωτήθηκα εγώ από τότε και το ανέφερα και στους αρμόδιους της ελληνικής κυβέρνησης, είναι δυνατόν ο πάροχος που έχουμε σήμερα, ξέροντας ότι το Σεπτέμβριο δεν θα είναι πια συνεργάτες μας, να κάνει τις ανάλογες επενδύσεις, μικροεπενδύσεις, ούτως ώστε να βγάλουμε όπως πρέπει τη φετινή σεζόν? Η απάντησή μου εμένα είναι μάλλον όχι. Βρήκαμε λοιπόν το χειρότερο χρονικά σημείο να κάνουμε μια αλλαγή περιττή. Μισό λεπτό. Πέσαμε στην αλλαγή παρόχων που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2016 και αυτός που θα φύγει, σου λέει, εγώ γιατί για να αυξήσω τις επενδύσεις μου να κάνω αυτά τα βίζα. Πέσαμε στην αλλαγή. Ανάποδα είναι. Βρήκαμε να κάνουμε την αλλαγή τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρξει μια σταθερότητα στο θέμα του παρόχου. Μάλιστα. Μια βεβαιότητα ότι ο πάροχος, τον οποίο έχουμε τόσα χρόνια και μας κάνει σωστά τη δουλειά μας, θα εξακολουθήσει να την κάνει σωστά τη δουλειά μας. Μήπως τον δεσμεύσανε? Αν είχαμε διάθεση να τον αλλάξουμε, ας του το ανακοινώναμε τον Οκτώβριο του 2016. Σωστό αυτό. Μήπως έχει δεσμευτεί όμως από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης ο νυν πάροχος να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες? Η δέσμευσή του είναι να παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες είχε μέχρι το σημείο που του ανακοινώθηκε η αλλαγή του. Από εκεί και πέρα, το μόνο που κάνει ο πάροχος είναι το εξής. Λέει, εγώ έχω κάποια άλλα visa centers τα οποία εξυπηρετούσα κάποιες άλλες τουριστικές χώρες.
Εάν κάποια από αυτά σας κάνουν, έχει καλός. Έχει καλός. Εάν όχι, να κοιτάξουμε να βρούμε μια μεσοβέζικη λύση, η οποία όμως δεν είναι λύση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι διατεθειμένος να ανταποκριθεί στα σημεία στα οποία είναι για μας. Πόσα σημεία υπολογίζαμε, κύριε Σιφάκη? Μας λείπουνε αυτή τη στιγμή τέσσερα πολύ βασικά σημεία. Πάρα πολύ βασικά σημεία. Τέσσερα βασικά σημεία. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, σε 10 μέρες λέτε σωστά, έχουμε την άλλη μεγάλη έκθεση τουριστική της Μόσχας. Ναι. Μέχρι να έρθει αυτό το δεκαήμερο, προλαβαίνουμε με την εμπειρία που έχει να κάνουμε και τι, αφού είναι αυτή η κατάσταση, πέσαμε σε αυτή την αληθεία. Διότι εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ακούστε λίγο, εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσαμε να έχουμε τουλάχιστον 600.000 επιπλέον που κινδυνεύουμε να τους χάσουμε. Το μίνιμουμ. Ναι, ναι, το μίνιμουμ. Το μίνιμουμ, το 1.200 ήταν το μίνιμουμ που είχαμε θέσει τον Ιανουάριο για το 2016. Ήταν το μίνιμουμ. Έρχεται η προσφορά της Ρωσίας, η οποία μιλάει συν 1,5 εκατομμύριο, που θα έπρεπε εμείς, σε την περίπτωση, βλέποντας και την κρίση που έχει ξεσπάσει από την ευρωπαϊκή αγορά, διότι ενδεχομένως, εντάξει, η Γερμανία λέμε θα πάει καλά και η Αγγλία, οι άλλες χώρες ξέρουμε ότι δεν θα πάνε καλά. Θα έπρεπε λοιπόν να τρέξουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία, εντάξει, και φαντάζεστε από 4,5 εκατομμύρια τουρίστες που χάνει η Τουρκία. Ναι. Εμείς φαίνεται ότι δεν θα πάρουμε ούτε 300.000 τελικά. Συγγνώμη, γιατί δεν ενοχλείτε οι παράγοντες, την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κουντουρά? Γιατί δεν της το λέτε, τόσο απλό είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι αυτονόητο να θέλουμε να θέτουμε το Υπουργείο Τουρισμού σε αυτή την περίπτωση, όμως πρέπει να διευκρινίσω εδώ, ναι, ότι το συγκεκριμένο θέμα, ναι, καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Α, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Κουντουρά, φαίνεται ο άνθρωπος έχει κάνει τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, τυπικά, τα έχει κάνει όλα και θα έλεγα ότι έχει τρέξει, όμως περιμένει την απάντηση σε όλα τα θέματα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ναι μεν, απαντάει θετικά, ότι θα το κάνει, θα το κάνει, θα το κάνει. Αλλά δεν μέχρι το έχει σήμερα κάνει. Όμως που μιλάμε, δεν έχει γίνει επί της ουσίας τίποτα. Δεν μου λέτε, κύριε Σιφάκη, επαναλαμβάνω, σε αυτές 10 μέρες, με την εμπειρία που έχετε όλοι σας στο χώρο, ναι, προλαβαίνει να γίνει και τι? Τι προλαβαίνει, τι προλαβαίνει να γίνει? Να φωνάξουν τον πάροχο, ναι, να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, αναστέλλουμε τη διακοπή της συνεργασίας μας για το 2016. Αχα. Τη συζήτηση αυτή θα την κάνουμε του χρόνου τον Ιανουάριο. Σε νεκρό χρόνο. Παραμένει λοιπόν, ναι, ναι, ο πάροχος μας και σου ζητάμε να λειτουργήσεις και σε αυτά τα σημεία όντας ο συνεργάτης μας ομώνυμος. Από εκεί και πέρα, εάν ο άνθρωπος κάνει φέτος με τη βιομετρική βίζα καλά τη δουλειά του, δεν βρίσκω το λόγο για τον οποίο να τον αλλάξουμε πλέον και στο μέλλον, εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, άλλοι λόγοι και άλλοι άνθρωποι που παρεμβαίνουν. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ όμως σας διαβεβαιώνω ότι ποτέ δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου ούτε από την Ελλάδα αλλά ούτε και από την Ρωσία, από τα προξενία μας, κανένα σημείο που να δημιουργεί, που να λέει ότι είχαμε πρόβλημα με τον πάροχο. Τώρα το γιατί θέλησαν να αλλάξουν τον πάροχο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση. Άρα, κύριε Σιφάκη, ουσιαστικά λέτε ότι εδώ κρουοκόδωνα έχουμε ένα δεκαήμερο να βρεθεί μία λύση, διότι αν δεν βρεθεί λύση, με βάση την εικόνα που έχουν οι γειτονικές μας χώρες, ενώ θα μπορούσαμε στη χειρότερη περίπτωση να έχουμε 1.200, θα πάμε στους 600 και βλέπουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι θα πέσουμε κάτω από το εκατομμύριο τελικά, που θα μπορούσε να είναι, προσέξτε, 2,5 εκατομμύρια, κύριε Σαχίνη. Εδώ είναι το θέμα. Ότι θα έπρεπε να τρέξουμε για να φέρουμε πάνω από 2 εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι περιμένουν, είναι διαθέσιμοι και το Ρώσικο κράτος εκδηλώνει εναμονίως την πρόθεσή του να συμφωνήσει μαζί μας να βρούμε έναν τρόπο να το πετύχουμε. Καπιανού του Χαρίζα Γαϊδάρου, τον κοίταγε στα δόντια. Λέει εδώ ένας ακροατής, για ακούστε το. Βρεμπάς και έχουν εμπλακεί οι θεσμοί και στο Υπουργείο Εξωτερικών για αυτή την υπόθεση και αλλάζει ο παροχός. Είναι η μοναδική περίπτωση να έχουμε χρήματα στη χώρα μας, τα οποία δεν είναι δανεικά. Είναι χρήματα δικά μας, χρησιμοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, τις πλουτοπαραγωγικές μας δυνάμεις
και είναι τα μόνα λεφτά τα οποία μπορούν να έρθουν στη χώρα μας χωρίς να μας τα δανείζουν. Και όμως θα αποποιούμαστε. Ναι, κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Σιφάκη, είναι πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσατε ένα στίγμα. Έχετε αισιόδοξη ματιά, μεν. Λέτε όμως ότι κοιτάξτε, υπάρχει και μια αγορά. Είμαι προβληματισμένος διότι βλέπω μια διάθεση να εκφράζεται, η οποία όμως δεν μεταφράζεται σε ενέργεια.